Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς Παναγιώτη, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, έπεσαν πυροβολισμοί στο Παλαιό Φάλιρο, όπου και κατευθύνεσαι. Οι πρώτες πληροφορίες δε κάνουν λόγο για έναν τραυματία. Ακριβώς, πρόκειται για είτε για ανταλλαγή πυροβολισμών, είτε για επίθεση εναντίον ατόμου, σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές πληροφορίες. Στη συμβολή των οδών Εάντος και Ναϊάδων στο Φάλιρο έχουν ακουστεί επανωτοί πυροβολισμοί από πολεμικό όπλο καλάζικο, αλλά και από πιστόλι, σύμφωνα με τις αναφορές που είχε στο κέντρο της άμεσης δράσης. Τώρα φτάνουν και τα πρώτα περιπολικά, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δεχόμενο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς τουλάχιστον προς το παρόν να επιβεβαιώνονται. Προσπαθούν να εντοπίσουν πρώτα απ' όλα την ταυτότητα του τραυματία, προκειμένου να διαπιστώσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως οι πρώτες αναφορές μιλούν για πάρα πολλούς κάλικες από πολεμικό όπλο τύπου Καλάζικοφ, αλλά και από πυροβόλο όπλο πιστόλι που έχουν βρεθεί στο σημείο του τραυματισμού του συγκεκριμένου άντρα. Κατευθυνόμαστε προς τα εκεί, θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε συνέχεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και βεβαίως σε βρίσκουμε και πάλι μόλις φτάσει στο σημείο. Και από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο στον Κωνσταντίνο Δαυλό, καθώς Κωνσταντίνε βρίσκεσαι στο σημείο, οπότε μπορείς